parte de Condá que Solarhi este s-a notat, este precis pe discurs. În mod de chirie trito trivita cu panepistimiu de Salonikis. El în mod de Sebastian Pateres Tes. Σήμερα θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω για αυτή την ευγενική πρόσκληση να ομιλήσω μπροστά σας για ένα θέμα που είναι σύγχρονο και πιστεύω ότι μερικοί από εσάς το έχετε παρακολουθήσει. Θα κάνω μόνο μικρή εισήγηση στο θέμα και θα ήθελα μετά να αφήσω και εσάς να ρωτήσετε κάτι, επειδή με τις ερωτήσεις γίνονται και απαντήσεις στα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Μπορεί εγώ να μιλήσω κάτι που δεν θα σας ενδιαφέρει ή που δεν θα είναι και τόσο σύγχρονο, αλλά για αυτό αποφάσισα να κάνω μόνο μικρή εισαγωγή στο θέμα από το θεολογικό και λίγο από ιστορικό βαθμό και μετά να αφήσουμε εσάς να ρωτήσετε και όσο μπορούμε να απαντήσουμε στο θέμα. Πρώτα, καλά θα ήταν να μνημονεύσουμε τι σημαίνει η ενότητα της Εκκλησίας. Επειδή μερικές φορές και εμείς εκκλησιαστικοί το ξεχνάμε αυτό τι σημαίνει. Αν ακολουθούμε τα γεγονότα τα οποία γίνονται τελευταία στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να μην μνημονεύω τώρα άλλες εκκλησίες, θα δούμε ότι ούτε είναι εύκολο να αποδειχθεί η ενότητα της Εκκλησίας, ούτε ήταν προηγουμένως. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι το κατοίκον στο οποίο το πράττουμε και σήμερα, αλλά στο τέλος ήδη, στην Βασιλεία των Ουρανών, θα έχουμε πρακτική ενότητα, πλήρη, να το πω έτσι, ενότητα και με τον Θεό και όλοι μεταξύ μας. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία η ενότητα πραγματώνεται στα δύο επίπεδα. Στο τοπικό επίπεδο, όπου υπάρχει ενότητα του Επισκόπου, των Πρεσβυτέρων, των Διακόνων και του Ποιμνίου. Και αυτή είναι πλήρη εκκλησία ήδη. Κάθε τοπική εκκλησία είναι πλήρη εκκλησία. Και μπορούμε έστω και να πούμε ότι είναι και αυτοκέφαλη εκκλησία, όταν έχει το κέφαλο τον Επίσκοπο. Αλλά πάλι και στην Οικουμένη χρειάζεται αυτές οι τοπικές εκκλησίες να έχουν μία ενότητα. Η ενότητα στο οικουμενικό επίπεδο είναι πάλι σπουδαίο πράγμα για να αποδειχθεί πραγματική ενότητα της Εκκλησίας, επειδή η Εκκλησία είναι σώμα του Χριστού και πρέπει να αποδειχθεί ως μία. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο εκκλησίες. Αν το τονίσουμε ή ένα ή τον άλλο, θα κάνουμε λάθος. Μόνο τα δύο αυτά τα κατοίκοντα είναι η απόδειξη της ορτής της Θεός μας, ότι η ενότητα της Εκκλησίας αποδεικνύεται και στο τοπικό και στο οικουμενικό επίπεδο. Γι' αυτό δηλαδή μαχόμαστε με τη σχίσμα. Το σχίσμα είναι ένα πρόβλημα
της τοπικής εκκλησίας. Μπορεί κάποια εκκλησία με το κριτήριο, αυτό το τοπικό κριτήριο της εκκλησίας, να έχει ενότητα. Μπορεί να είναι εκκλησία με τα κριτήρια της εκκλησίας στο τοπικό επίπεδο. Αλλά στο οικουμενικό, αν είναι στο σχίσμα με τις άλλες εκκλησίες, δεν μπορεί να ονομαστεί εκκλησία ή θα ονομαστεί σχισματική εκκλησία. Αυτή ήταν κατάσταση στην χώρα μας, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η εκκλησία είχε διαδοχή τοπική. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή με αυτό το κριτήριο είναι εκκλησία, αλλά με το άλλο κριτήριο, ότι υπήρχε σχίσμα και ακόμα μένουν στο σχίσμα κάποιοι στην αυτή την εκκλησία, μπορούμε να πούμε ότι αυτή δεν είναι εκκλησία, αλλά είναι το σχίσμα. Από 1958 το Σερβικό Πατριαρχείο έδωσε την αυτονομία σε αυτή την εκκλησία. Αλλά τα πολιτικά κριτήρια του κράτους τότε ήταν μία δημοκρατία ή ένα μέρος από τη Ιουγκοσλαβία. Ζητούσαν να έχουν εκκλησία για να την χρησιμοποιήσουν στα πολιτικά, στις πολιτικές ανάγκες που τη είχαν, συγκεκριμένα στη διασπορά. Επειδή η διασπορά της χώρας αυτής, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ήταν αντικομμουνιστική διατημένη και δεν συμπατούσε το κομμουνιστικό καθεστώς στη χώρα. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να έχει προσέγγιση η κυβέρνηση τότε, σε αυτά τα χρόνια, με τη διασπορά, και ήθελε πολλά να έχει κάποια προσέγγιση. Και γι' αυτό χρησιμοποίησε την εκκλησία για να μπορεί μέσω αυτήν να έχει κάποια προσέγγιση. Και το έκανε αυτό, βέβαια πρώτα έπρεπε να έχει ανεξάρτητη εκκλησία για αυτό, και προώτησε προς την ανακήρυξη του αυτοκεφάλου το 1967. Χωρίς συμφωνία της μητέρας εκκλησίας, χωρίς συμφωνία της άλλες εκκλησίες Ορθοδόξων, 1967 ανακήρυξαν οι μόνοι τους το αυτοκέφαλο, και από τότε έγιναν σχισματικοί, ότι αυτό το αυτοκέφαλο δεν το αναγνώρισε καμία εκκλησία. Έγιναν πολλές προσπάθειες για να λυθεί το πρόβλημα, αλλά βέβαια το πρόβλημα ήταν προωθημένο από τους πολιτικούς, και σε αυτή την ατμόσφαιρα του κομμουνιστικού κράτους δεν μπόρεσε να λυθεί το πρόβλημα μόνο, και ήταν λίγοι προσπάθειες τότε, 2-3 για όλα τα 25 χρόνια περίπου, αλλά ούτε μπόρεσε κανείς να περιμένει ότι θα λυθεί το πρόβλημα.